Γεια σας παιδιά, Nagrax 15 εδώ, μαζί με τον House. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα κάνουμε ένα review της Snapshot 14W02C, που είναι μια πολύ γαμάτη Snapshot, ένα πολύ γαμάτο release από τη Mojang, που έχει τα πιο useless Minecraft στο Minecraft, αλλά δεν πειράζει. Τι είπα μόλις το. Ξέχασες να αναφέρεις ότι είναι και ο Νέμο εδώ. Ναι, και εδώ είναι ο Νέμο. Να το να. Μόλις τον πήρες. Φέρε τον Νέμο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πιο useless πράγμα που υπάρχει, που είναι ένα slime block. Και ουσιαστικά είναι ένα μπλοκ για jump. Να, ανεβαίνετε από ψηλά. Άλλο. Και κατεβαίνετε. Και μετά οροπηδάει. Ναι, είναι ένα useless block. Το κάνετε craft με 9 slime balls. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Τέλος πάντων. Αυτό. Άλλαξε. Καταρχάς άλλαξαν οι villagers. Να το δείξουμε λίγο αυτό. Όχι κάποια βασική αλλαγή, απλά τώρα έχουν και ονόματα. Ένα παράδειγμα, αυτό λέγεται Leader Worker. Αυτός εδώ είναι Librarian. Και υπάρχουν και πολλά οι τέτοιοι villagers, τέλος πάντων, στο καινούριο release. Μικρή αλλαγή σε αυτό. Μεγάλη αλλαγή είναι στο τέτοιο, στο Enchant. Που... σου να πάρω ένα diamond σκουτάκι. Λόλ, έλα να δεις. Δείξα μου. Πάτα στο Librarian και δες το δεύτερο. Φύγε από δεξί κλικ. Ναι. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ο τρόπος του Enchant άλλαξε κατά πολύ. Τώρα πλέον για να κάνετε ένα αντικείμενο, βάζετε ένα escort και 3 lapis lazuli ή 2 ή 1. Οπότε είναι και χρήσιμα πλέον γιατί ήταν useless. Και τώρα μπορείτε να δείτε πλέον ποια Enchant μπορεί να σας τύχουνε. Παράδειγμα εδώ πέρα βλέπω sharpness. Και μπορεί να σας τύχει μόνο αυτό το Enchant ή και κάποιο δεύτερο που δεν το δείχνει. Ναι, τώρα δεν μου τα πήρε τα λάπη, είμαι σε creative. Αυτά οπότε και από enchantment. Και τώρα αλλάξανε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σε θέμα command blocks και τέτοια. Σας θα δείξω και αυτά ένα βασικό review. Ναι, και αυτό εδώ πέρα. Ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα IDs, θα καταργηθούνε. Ναι, δεν το σχολιάζω. Αυτό. Λοιπόν, τώρα η αλλαγή που γίνεται στα command blocks. Πήγαν κάποια καινούργια commands, όπως το slash block data, που είναι για να κάνουμε modify κάποια blocks. Και τώρα αυτό πώς δουλεύει, παράδειγμα, βάζουμε εδώ το command block. Και μπήκε και το new feature που μπορούμε με command να κλειδώσουμε τα chests. Βάζουμε παράδειγμα το chest από πάνω ή οπουδήποτε. Και βάζουμε μέσα αυτό εδώ το command. Το όνομα εδώ πέρα το πήρα από Planet Minecraft. Και βάζουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα ένα όνομα ό,τι να είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Και μετά, όταν το συνδέσουμε αυτό με ένα κουμπί και το ενεργοποιήσουμε, κάνει και άμα τώρα πάμε να το ανοίξουμε θα μας λέει chest is locked και δεν θα μπορούμε να το ανοίξουμε. Είναι από τις ωραίες τεχνολογίες του Minecraft. Ναι, έχω 0 FPS, τι άλλο, 1 FPS, α, τέλεια. Πιο πολύ lag δεν γίνεται να φάει. Γίνεται, άμα αρχίζω να σου πετάω μήλα και πράγματα. Μην το κάνεις. Αχ, γιατί έχω 1 FPS, τι κάνει το καλό μου το PC. Αχ, παιδιά, συγγνώμη, λαγκάρω. Και το βίντεο. Όχι, συνέχισε το βίντεο. Ναι, συνεχίζεται το βίντεο εδώ πέρα, εντάξει, κάπως καλύτερα τώρα. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν. Έτσι μπορείτε να κλειδώσετε ένα τεστ. Και δεν θα σας αφήνει να το ανοίξετε. Τώρα ένα άλλο βασικό command που βάλανε είναι μισό λεπτάκι να το πάρω από το Planet Minecraft. Λοιπόν. Ένα επόμενο command που βάλαν είναι το κλασικό give command με το new parameter που λέγεται can destroy και ουσιαστικά σας δίνουν το αντικείμενο με την παράμετρο άμα μπορεί να σπάσει κάποια blocks ή όχι. Όλα αυτά είναι σε adventure mode. Παράδειγμα, τώρα παίρνω αυτό το shovel και άμα δείτε εδώ πέρα λέει ότι μπορεί να σπάσει μόνο stone και grass block. Οπότε, άμα μπω σε game mode 2 που είναι το adventure, δεν θα μπορώ να σπάσω sand ή κάποιο άλλο block. Οπότε θα μπορώ να σπάσω ούτε εδώ πέρα dead brush ούτε τίποτα. Α, επιπλέον βγάλανε αυτό το κουτάκι που έδειχνε όταν στοχεύατε τα blocks, όταν είσαι adventure mode. Οπότε τώρα θα μπορώ να σπάσω μόνο grass εδώ πέρα και μόνο stone που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχει κάπου εδώ πέρα και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι τα καινούργια commands, ξέχασα τίποτα. Ωραία, τα καινούργια blocks. Α, ναι, και τα καινούργια blocks.
το πιο βασικό. Εντάξει, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Είναι ουσιαστικά. Είναι... Εντάξει. Είναι τα πανέμορφα μπλοκ που σκεφτήκανε να βγάλουν. Ναι. Εκεί πέρα ο Dinerbon. Βαριόταν μια μέρα και πήγε να βγάλει. Λοιπόν, τα καινούργια μπλοκ είναι αυτά. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα properties. Αυτά εδώ πέρα. Μισό να τα βάλω κάτω. Καλύτερα. Εδώ πέρα. Αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, τα βάλα ολόισια, το ξέρω. Τεσπα. Εδώ. Εδώ. Αυτά είναι τα καινούργια blocks. Δεν έχει κάτι άλλο. Και είναι useless blocks, δεν έχουν κάποιο νόημα. Κάποια μπορείτε να τα βρείτε και μέσα σε caves πλέον. Με τα καινούργια generates. Αυτά. Και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς. Μην το ξαναδεστώ. Είναι το πιο useless update, μη λέμε τώρα μαλακίες. Είναι το πιο useless update που κάνει release η Mojang. Τι λες τώρα, αφού έχει τραμπολίνο. Ναι, φοβερό το τραμπολίνο. Έχει τραμπολίνο, Πασκάλ. Με αυτά από μένα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, άμα ξανανεβάσω. Σε κάνα χρόνο, κάπου εκεί. Ναι, τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Όπα, λάθος κουμπί, αυτό είναι για live stream. Μισό να το κλείσω. Good. Να, αυτό είναι. Γεια σας.